Είναι ξεχωριστή η χαρά μας που μαζί με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Παραδεισίου και δέος δήμαρχο κύριο Σταυριανό, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Παραδεισίου και το χορευτικό συγκρότημα υποδέχεται σήμερα τους πρώτους επισκέπτες από Λειψία και άλλες 11 πτήσεις από το εξωτερικό. Είναι η μέρα ορόσημο που ο Δήμος Ρωδίων, ο αντιδήμαρχος κύριος Σταλαζιάς, έχει οργανώσει αυτή την εκδήλωση προκειμένου να εκφράσουμε τα αισθήματα αλληλεγγύης, σεβασμού αλλά κυρίως φιλοξενίας στους ανθρώπους που και αυτοί έχουν περάσει με τον κοροναϊό δύσκολα στις συστίες τους, μένοντας για να προφυλάξουν την υγεία τους αλλά και την κοινωνική υγεία. Είμαστε η ασφαλέστερη χώρα και μία από τις ασφαλέστερες στον κόσμο. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε και σήμερα. Σε αυτή την περίοδο γέφυρα το 21, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να συνεχίσουμε να τηρούμε τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφάλειας. Είναι η μόνη απάντηση στη πιο δύσκολη περίοδο του ελληνικού τουρισμού, στη λέλαπα που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Προσδοκούμε να κατακτήσουμε ένα μεγάλο μερίδιο από τη μικρή πίτα φέτος. Η αισιοδοξία μας είναι ότι αφού ανοίξαμε, γιατί λίγους εβδομάδες πριν και λίγους μήνες πριν δεν πιστεύαμε να ανοίξει η τουριστική περίοδος, η προσδοκία μας είναι να κατακτήσουμε ένα μέρος της αγοράς από μια μικρή πίτα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, έχει τους ανθρώπους και έχει και τις δυνατότητες να συνεχίσει και να αισιοδοξεί για την επόμενη χρονιά. Το 2021 είναι η χρονιά επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτή τη χρονιά είμαι βέβαιος ότι θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Μέχρι τότε πρέπει να μείνουμε ασφαλείς και να συνεχίζουμε τη δραστηριότητα της τουριστικής αγοράς σε συνεργασία με τους φορείς, στηρίζοντας πάντα τον εργαζόμενο ως κυβέρνηση, τον επαγγελματίδη του τουρισμού και τις επιχειρήσεις. Με χαμόγελο και με αίσθημα αισιοδοξίας υποδεχτήκαμε σήμερα στο αεροδρόμιο Διαγόρασης Ρόδου τους πρώτους μας τουρίστες. Η τουριστική σεζόν ξεκινάει. Όλοι μαζί βάζουμε πλάτη για το μεγάλο στοίχημα να γίνει η επανακίνηση της οικονομίας. Όμως αυτό θα πρέπει να το κερδίσουμε ξανά όλοι μαζί, κρατώντας τα μέτρα. Κρατάμε μέτρα, προσφέρουμε υπέροχες υπηρεσίες και ελπίζουμε ότι η Ρόδος θα μπορέσει να ανακάμψει και η σεζόν να μην έχει τις απώλειες τις οποίες φοβόμαστε ότι μπορεί να έχει. Όλοι μαζί, πολιτική ηγεσία, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, στηρίζουμε τη Ρόδο, στηρίζουμε τον τουρισμό μας.